Σύνδεση με το Παίδων Αγία Σοφία τώρα και τον συνάδελφο Γιάννη Ρίγο για όλα τα νεότερα γύρω από αυτήν την υπόθεση, Γιάννη, σεξουαλικής κακοποίησης δύο παιδιών από εργαζόμενο του νοσοκομείου, όπως καταγγέλλεται. Είχαμε πειθαρχικό έλεγχο. Ακριβώς, Νίκη. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάλεσε τον 55χρονο τραυματιοφορέα σήμερα το μεσημέρι να απολογηθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω περιστατικό και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του. Το θέμα αποκαλύφθηκε χθες και είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον 55χρονο τραυματιοφορέα. Έπειτα από τις καταγγελίες τριών ιατρών, οι οποίοι έκαναν αναφορά για ανάρμοστες πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι το μέγεθος της ποινής του πρέπει να ξεπεράσει τον ένα μήνα αναστολής εργασίας του. Γι' αυτό έστειλε τον φάκελό του στην πρώτη ΥΠΕ, για τυχόν αν χρειαστεί να δουν μήπως πρέπει να γίνει όντως μεγαλύτερη η ποινή του. Ενώ και η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική έρευνα για να εξεταστούν αν τα δικήματα αυτά πράγματι συνέβησαν. Όπως λέγαμε από χθες, υπήρχαν σοβαρότατες ενδείξεις, αυτό έλεγε η ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη Ρίγο.